Αξιονεστή, ποιήση Οδυσσέας Ελίτης, μουσική Μίκης Θοδωράκης. Του σολίστ, τα μουσικά σύνολα τα γνωρίζετε. Επιτρέψτε μας όμως απόψε να σας παρουσιάσουμε, είναι η παρθενική τους εμφάνιση, την καινούργια χοροδία Μακεδονίας της ΕΡΤ.
αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας. Ξημερώνοντας τα Γιαννιού με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν είχε καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν ως τότε οι Αρτινοί, από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα, συνέχεια, και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή. Με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη, όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο, επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα. Οι φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν τα ζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριν φού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη όπου δεν είχε καθημερινές και σπόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί κι ο Βρόντος πέρα κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμων όλο ένα, τόσο που καθαρά στο τέλος να διαβάζουμε το αργό και το βαρύ των κανονιών, το ξερό και το γρήγορο των πολυβόλων. Ύστερα και γιατί όλο ένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να απαντούμε, απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους. Όπου απειθώνενε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, με τον κόκκινο σταυρό στο περβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο.
Κι όπου κατόπι, σαν ακούγανε για πού τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη απ' την πίσα του βυθού ή το θιάφι. Όι, όι, μάνα μου, όι, όι, μάνα μου. Και κάποτε, πιο σπάνια, ένα πνιχτό μουσούνισμα ίδιο ροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου. Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και αιχμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και οι τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά, φάνηκαν μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές και οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες.
σχολιό. Yeah.
μέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω, σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια παλάμη τόπο κάτω από τα ανοιχτό πουκάμισο, με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο. Και νωρίς ευγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω ως κάτω απλωμένη την αφοβιά σαν σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχαν περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές, ωστόσο μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν και φορές τρεις με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω, σε δρόμους και σε πλατείες, με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει. Μια πύχη φωτιά κάτω από τα σίδερα, με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος, μήτε ανθός, δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν. Και χτυπούσαν όπου να'ναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση, και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη, παρά μονάχα αυτός, και να τον είχα πάρει αμίλητη, κοιτάζοντας πολύ μακριά, πέρα απ' την άκρη της απελπισιάς, τη γαλήνη που έμελα να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και οι άντρες και οι γυναίκες και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα και θερίσανε πλήθος στα θηρία και άλλους εμάζωξαν, και την άλλη μέρα εστήσανε στον τοίχο 30. Oh,
αγάπη αίματα με το φύλλωσμα και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα με στην οντιά τον ανθρώπο.
Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπαν αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν. Λείψαν απαλλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού, σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Τα ραχή θα πέσει στον άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου, που πρώτα θα κρατήσει τις ακτίδες του, σημάδι ότι καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση. Και μετά θα μιλήσει να πει, εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε, τι βλέπεις? Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά, παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα, σκίζοντας πρωτομές αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των γρυφών νοημάτων. Λείψαν απαλλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού, σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν ιδού θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης. Και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες, κηρύσσοντας πολέμους, όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης, αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, αιματήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάτου το στόμα, το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας. Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε, τι βλέπεις? Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν κεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει, τα ραχή θα πέσει στον άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν ιδού θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους ανέτεια θα γεράσει. Και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα. Και θα έχει καθένας τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερείπια. Τότε μη έχοντας άλλη εξορία που να θρηνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας, θα γυρίσει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερείπια. Και τον πρώτο λόγο του
ο στερνός των ανθρώπων θα πει. Να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει. Και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη. Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων.
tramontana gli ostri ha. Σε ελληνοφόρος, σε ελληνασέμι. Χαίρε
η καμαλιά υφρυσίζοντας τον άνεμο. Φέρνει ωραία για να στον δαίμονα. Χαίρε που καταρτίζει στα μοιραία των κήπων. Φέρνει παρμόσει στο άνεμο ποιού. Χαίρε που τον πάθει και σε μνή. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, σε απευθείας μετάδοση από το εδίο του Ρόδου του Αττικού, παρακολουθήσαμε μια βραδιά με έργα του Μίκη Θεοδωράκη, Επιφάνεια σε ποιήση Γιώργου Σεφέρη, Μάουτχάουζεν σε ποιήση Ιάκωβου Καμπανέλη και Άξιον Εστί σε ποιήση Οδυσσέα Ελίτη. Σε ποιήση Οδυσσέα Ελίτη. Την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΑΕΡΤΑ και την Λαϊκή Ορχήστρα διήφθηνε ο συνθέτης. Συμμετείχαν επίσης η παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου της Λάρισας, διευθυντής χοροδίας ο κύριος Δημήτρης Καρβούνης, τον βλέπετε στην οθόνη σας, και η χοροδία της ΕΡΤ μαζί με την χοροδία της ΕΡΤ Μακεδονία, που διήθυνε ο κύριος Αντώνης Κοντογεωργίου. Σολίστε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης τραγούδι, ψάλτης ο Ανδρέας Κουλουμπής, αφηγητής Νικήτας Τσακύρογλου. Διευθυντής της Λαϊκής Ορχήστρας, ο Κώστας Παπαδόπουλος. Σαντούρι, ο Τάσος Διακογιώργης. Σε ένα κείμενό του για τον Οδυσσέα Ελίτη, για το άξιο μισθή του Οδυσσέα Ελίτη, ο Τάσος Λιγνάδης λέει: «Μόνο όταν θυμάσαι υπάρχει στα αλήθεια. Και μόνο όταν υπάρχει στα αλήθεια, είσαι στα αλήθεια ελεύθερος. Ελευθερία μονάχη είναι η μνήμη μας. Αλίμονο αντιστερηθούμε». Εμείς απόψε και όλο αυτό το πραγματικά γεμάτο θέατρο, μια πρωτοφανή κοσμοσυρωή κόσμο στην απόψινή συναυλία, ζήσαμε αυτό το όνειρο του συνθέτη του Μίκη Θεοδωράκη και του ποιητή μας το Οδυσσέα Ελίτη και όλων των ποιητών και μεγάλων συνθετών της Ελλάδας που ονειρεύονταν μεγάλες μουσικοποιητικές βραδιές σε αρχαία θέατρα. Σε μια εποχή εύκολης λησμονιάς, αυτές οι συναυλίες είναι καλές για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να ζουν, να βιώνουν οι νεότεροι και όλοι μας άλλωστε τη δύναμη που είχε και έχει πάντα η ποίηση και η μουσική στη ζωή αυτής της χώρας. Σε απευθείας μετάδοση από το Ηρώδιο, ένα Ηρώδιο που γνωρίζει μια πρωτοφανή κοσμοσυρωή με ανθρώπους από τον πολιτικό, πνευματικό και καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας μας, ακούσατε τα Επιφάνεια του Μίκη Θεοδωράκη σε ποιήση Γιώργου Σεφέρη, το Μάουτχάουζεν σε ποιήση Ιάκωβου Καμπανέλη και το Άξιον Εστί σε ποιήση Οδυσσέα Ελίτη. Όλοι οι καλλιτέχνες της απόψινης βραδιάς βγαίνουν πάλι στη σκηνή, η Νένα Βενετσάνου, η οποία ερμήνευσε την τραγούδια από το Μάουτχάουζεν, ο Ανδρέας Κολουμπής, που ήταν βαρύτονος, ψάλτης στο Άξιον Εστί, ο κ. Αντώνης Κοντογεωργίου και ο κ. Δημήτρης Καρβούνης, διευθυντές χοροδίας, ο Μίκης Θεοδωράκης, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, που πριν 30 περίπου χρόνια είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά το Άξιον Εστί, στην πρώτη παρουσία στο Άξιον Εστί, μάλλον. Ο Μανώλης Μητσιάς, που ερμήνευσε τα τραγούδια Επιφάνεια, και ο Νικήτας Τσακύρογλου, αφηγητής. Και σίγουρα θα υπάρξει κάποια επανάληψη.
λιγάκι αυτό, αλλά δεν ακούω τίποτα. Χρειάζονται λόγια, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Κυρίες και κύριοι, σε απευθείας μετάδοση από το θέατρο, από το 2 Ηρώδιο του Αντεκού, παρακολουθήσαμε την συναυλία με έργα Μίκη Θεοδωράκη. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν Επιφάνεια σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη, Μάουτχάουζεν σε ποίηση
Ιάκωβου Καμανέλη και άξιον εστί σε ποιήση Οδυσσέα Ελίτη. Συμμετείχαν η Λαϊκή Ορχήστρα και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Επίσης, η Παιδική Χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λαρίσης, διευθυντής Δημήτρης Καρβούνης, και η Χοροδία της ΕΡΤ και η Χοροδία Μακεδονία της ΕΡΤ, διευθυντής ο κ. Αντώνης Κοντογεωργίου. Σολίστε ήταν απόψε η Νένα Βενετσάνου, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Γρηγόρης Μυθικότσης, ο Ανδρέας Κουλουμπής, ο Νικήτας Τσακύρογλου. Η συναυλία επαναλαμβάνεται και αύριο το βράδυ στο Ηρώδιο. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είσαστε απόψε κοντά μας. Καλή σας νύχτα.